Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την πολιτική επικαιρότητα να είναι καυτή, τις εξελίξεις να μοιάζουν ραγδαίες και τα ζητήματα της δεύτερης αξιολόγησης να ακολουθούν, οι τόνοι της έντασης στην κεντρική πολιτική σκηνή ανεβαίνουν κατακόρυφα. Την ίδια ώρα, σε τοπικό επίπεδο, ξεχωρίζει η σημερινή κίνηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας να καταθέσει μήνυση κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τις δηλώσεις του γύρω από τον δρόμο Γαργαλιάνη Ρωμανού και τις υπόνοιες περισχέσεις δικαστών και δικηγόρων που είχαν αποτέλεσμα εξωπραγματικές αποζημιώσεις προς τους ιδιοκτήτες. Από την άλλη, οι αναφορές του Ποιμενάρχη του νομού ξεχωρίζουν με έμφαση στα όσα εξελίσσονται γύρω από τον διάλογο που έχει ανοίξει για το μάθημα των θρησκευτικών και τον τρόπο διδασκαλίας. Μέσα σε όλα, μηνύματα ενότητας και εθνικής αποφασιστικότητας βγαίνουν από τους σημερινούς επετειακούς εορτασμούς στην Πύλο για την ναυμαχία του Ναυαρίνου, εκδηλώσεις που έγιναν παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Να ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με το θέμα που έχει να κάνει με την απογείωση της Μεσσηνίας τουριστικά, που έρχεται χάρη στην παρουσία της Κώστα Ναυαρίνου και τη σύνδεση που επέρχεται τα αεροπορικά της Καλαμάτας με την Αθήνα. Με 12 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2017 η νέα τουριστική σεζόν για την Μεσσηνία, συνδέοντας αεροπορικό στην Αθήνα με την Καλαμάτα και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την προσβασιμότητα στην περιοχή. Οι νέες εβδομαδιαίες πτήσεις της Olympic Air, 7 καθημερινά πρωινά δρομολόγια και 5 απογευματινά, θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου 2017 και θα συνεχιστούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι νέες πτήσεις θα συνδέουν απευθείας το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας, Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριο Βενιζέλο, παρέχοντας την δυνατότητα μεταεπιβίβασης στους επιβάτες από και προς κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, καθώς και τους υπερατλαντικούς προορισμούς. Παράλληλα, εντός του Οκτωβρίου ξεκίνησαν και οι πτήσεις της Olympic Air ανάμεσα σε Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα ανέρχονται σε 3 εβδομαδιαίως κατά την χειμερινή περίοδο και 6 σε εβδομαδιαία βάση κατά την καλοκαιρινή περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Ήδη την άνοιξη του 2016 προσθέθηκαν 7 νέοι ευρωπαϊκοί προορισμοί στις απευθείας συνδέσεις του αεροδρομίου της Καλαμάτας, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, οι αφήξεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας έως και τον Σεπτέμβριο παρουσιάζουν αύξηση 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κατατάσσοντάς το στην πρώτη θέση σε ποσοστό αύξησης της επιβατικής κίνησης ανάμεσα στα ελληνικά αεροδρόμια. Για το 2017 μάλιστα εκτιμάται ότι η επιβατική κίνηση θα σημειώσει περαιτέρω αύξηση ως αποτέλεσμα των νέων πτήσεων της Olympic Air από την Αθήνα που θα ενισχύσουν την επιβατική κίνηση στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Σημειώνεται ότι οι νέες πτήσεις και η σταθερή αστόχευση στην προσέλκυση επιπλέον δρομολογίων έχουν καταστήσει το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα στην Ευρώπη. Το 2014 μάλιστα, το καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος κατατάχθηκε στην τρίτη θέση των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αεροδρομίων ανάμεσα σε 300 αεροδρόμια 43 ευρωπαϊκών πόλεων, με καταλυτικό ρόλο και θετική επίδραση σε όλους τους τομείς του τουρισμού, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από το 2010 έναρξη λειτουργίας του Κώστα Ναυαρίνου έως το τέλος του 2016 η αύξηση των διεθνών αφήξεων στην Καλαμάτα εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ποσοστό 233%. Πάμε τώρα σε μια είδηση που, όπως δείχνει, θα μας απασχολήσει, καθώς ενδιαφέρον έχει η σημερινή κίνηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας να καταθέσει μήνυση κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τις δηλώσεις του γύρω από τον δρόμο Γαργαλιάνη Ρωμανού και τις υπόνοιες περισχέσεις δικαστών και δικηγόρων που είχαν αποτέλεσμα εξωπραγματικές αποζημιώσεις προς τους ιδιοκτήτες. Ο κ. Μαργέλης μάλιστα μίλησε για πρωτοφανή θεσμικό εκφυλισμό. Μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστα Μαργέλη κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη με αφορμή τα όσα ο τελευταίος σημείωσε σε αναφορά του για το ζήτημα των αποζημιώσεων στο έργο Γαργαλιάνη Ρωμανού. Στις τρεις τοπικές εφημερίδες της Καλαμάτας της 19ης Οκτωβρίου 2016, καθώς και στο από 18 Οκτωβρίου 2016 δελτίο τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναγράφεται ότι ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης καταγγέλει ότι υπάρχει σχέση δικηγόρων με δικαστές που είχαν ως αποτέλεσμα εξωπραγματικές αποζημιώσεις των ιδιοκτητών στον δρόμο Ρωμανού Γαργαλιάνη. Από το κείμενο των δηλώσεων αυτών, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης ομιλεί ξεκάθαρα για δίθεν ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος στο εφετείο Καλαμάτας και ειδικότερα καταγγέλει ότι υπάρχει σχέση δικηγόρων με δικαστές που είχαν ως αποτέλεσμα εξωπραγματικές αποζημιώσεις των ιδιοκτητών στον δρόμο Ρωμανού Γαργαλιάνη.
Πέραν των αμφισβήτων γεγονότος ότι τα οσάνω καταγγελόμενα είναι προφανώς ψευδή και συκοφαντικά και αβάσιμα, σε καμία περίπτωση δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα και την αλήθεια. Πρόκειται για ένα πρωτοφανή θεσμικό εκφυλισμό και οσάνω καταγγελίες του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί παραδικαστικού κυκλώματος, χωρίς την επίκληση κανενός στοιχείου και χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα άτομα και ονόματα, δεν αποτελεί απλά ένα φραστικό ατόπιμα, αλλά συνιστά θεσμική εκτροπή. Οι δικαστές του εφετείου Καλαμάτας, καθώς και δικηγόροι του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτας, αλλά και συνάδελφοι της Κυπαρισίας, συλλειτουργοί και αυτή της δικαιοσύνης, επιτελούν με αμεροληψία και εντυμότητα το συνταγματικό τους καθήκον και δεν ανέχονται τέτοιου είδους συκοφαντικές δηλώσεις. Η οσάνω επίθεση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και μάλιστα με την ανωτέρω μορφή και ένταση, αφού ξεκάθαρα ομιλεί για δίθεν ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος σε σχέση με τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών στην απαλωτρίωση στον δρόμο Ρωμανού Γαργαλιάνη, δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρηθούν τυχαίες και αμελητές. Ούτε σε κάθε περίπτωση πρέπει να περάσουν απαρατήρητες. Εστιάζοντας τα καταγγελόμενα, ο κύριος Μαργέλης υπογράμμισε ότι για τα όσα ο κύριος Τατούλης ανέφερε ή θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ή θα πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά του. Αντιλαμβάνεστε ότι με το να συκοφαντείτε αστήριχτα ένας θεσμός, ο θεσμός της δικαιοσύνης, καθώς και οι συλλειτουργοί της, δικαστές και δικηγόροι, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην ίδια την κοινωνία. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου οφείλει ή να ανακαλέσει τις δηλώσεις του ή να ζητήσει συγγνώμη ή να καταγγείλει με ονόματα τους επίουργους δικαστές και δικηγόρους εφόσον γνωρίζει τέτοιους. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας κατέθεσε μηνυτήρια αναφοράς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας με τα καταγγελόμενα αυτά που σας ανέφερα και επιπλέον απεστάλλει μηνυτήρια αναφορά και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όταν κάποιος καταγγέλει παραδικαστικά κυκλώματα και καταγγέλει σχέσεις δικαστών με δικηγόρων για συγκεκριμένο θέμα, το αδίκημα είναι πολύ σοβαρό. Οφείλει να τα αποδείξει. Άκουσαμε λοιπόν τα όσα ανέφερε ο κύριος Μαργέλης. Να περάσουμε επίσης στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, την κυρία Ντίνα Νικολάκου. Καλησπέρα σας, κυρία Νικολάκου. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα πω ότι είναι σοβαρά αυτά που έχουν επισημανθεί από την πλευρά του Περιφερειάρχη, αλλά εξαιρετικά σοβαρά και αυτά που επισημαίνονται από την πλευρά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Περιφέρειας? Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Περιφέρειας είναι ότι για ακόμη μία φορά ο κύριος Μαργέλης καταθέτει μία μηνυτήρια αναφορά. Έχει καταθέσει τότε με τα μνημόνια, κατέθεσε πριν από λίγο καιρό εναντίον της Περιφέρειας του Δήμου και παντός υπευθύνου για τα καιρικά φαινόμενα και καταθέτει ακόμα μία μηνυτήρια αναφορά. Θέλω να πω δύο παρατηρήσεις, γιατί αύριο το πρωί θα παραχωρήσω, όπως ξέρετε, μία συνέντευξη τύπου και θα πούμε περισσότερα. Θέλω να πω όμως δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον κύριο Μαργέλη. Το πρώτο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό, που εγώ προσωπικά το θεωρώ θεσμική εκτροπή, το να αφαιρεί από τον ερετό το δικαίωμα της πολιτικής κρίσης. Ο κύριος Τατούλης είναι περιφερειάρχης με την ψήφο των πολιτών και έχει το δικαίωμα να λέει την πολιτική του κρίση και να λέει και να ξαναλέει, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που το έχει πει. Απλώς πρώτη φορά ο κύριος Μαργέλης θεώρησε ότι τώρα έπρεπε να κάνει τη μηνυτήρια αναφορά. Το έχει πει από το 2014 γύρω στις 7 με 8 φορές ότι είναι πραγματικό σκάνδαλο το ποσό το οποίο δόθηκε για τις απαλωτριώσεις στο δρόμο Ρωμανός Γοργαλιάνη, ότι ξεπερνάει κατά πολύ το ποσό των απαλωτριώσεων, το κόστος κατασκευής του έργου. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο κύριος Γόντικας, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο αυτός ο δρόμος. Ναι, αλλά τώρα έχει επισημανθεί και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με μια σχέση δικηγόρων δικαστών, κύριε Νικολάκου. Επιτρέψτε μου να πω την άποψή. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς, ούτε ο κύριος Μαργέλης, να αφαιρεί από τον ερετό το δικαίωμα της πολιτικής κρίσης. Δεύτερον, δεν είπε καθόλου ο κύριος Περιφερειάρχης για κυκλώματα. Μου έκαναν πολύ φοβερή εντύπωση. Μου έκαναν έκπληξη αυτά που άκουσα από τον κύριο Μαργέλη. Παραδικαστικά, κυκλώματα. Ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Σεβόμαστε πάρα πολύ όλους τους έντιμους, τους ανθρώπους εκείνους που παλεύουν, τους δικαστές, τους δικηγόρους, όλους αυτούς που καθημερινά δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη μέσα στην ελληνική κοινωνία όπως όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όλοι κρινόμαστε. Και αυτοί που κρίνονται και αυτοί που κρίνουν, όλοι μαζί κρινόμαστε. Άρα λοιπόν,
Εντυπωσιάστηκα με αυτό που άκουσα από τον κύριο Μαργέλη. Ποιος μίλησε για παραδικαστικά κυκλώματα? Ο κύριος Στατούλης είπε πάλι συγκεκριμένο. Είπε για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν το λέει πρώτη φορά. Είναι η πολιτική του κρίση. Βοάει η κοινωνία για αυτό. Θα έχουμε ονόματα. Μισό λεπτά. Και όταν λέτε για συγκεκριμένη περίπτωση, θα ακούσουμε ονόματα από τον κύριο Στατούλη. Θα ακούσουμε τα πάντα τη Δευτέρα ο κύριος Στατούλης το πρωί, το μεσημέρι, 12 η ώρα στην Τρίπολη, αμέσως μετά την πολύ μεγάλη και σημαντική επιτυχία που έκανε η περιφέρεια Πελοποννήσου στη Ζυρίχη. Έρχεται και θα κάνει και θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου. Όμως, μην το ξεπερνάμε αυτό, κύριε Κανελόπουλε. Πώς ο κύριος Μαργέλης μίλησε για τέτοια πράγματα και κυκλώματα? Ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Και θέλω να βάλω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι πολύ περίεργο να θέλει να μιλήσει για κυκλώματα και πράγματα που δεν είπε ο κύριος Στατούλης, να μιλήσει για όλους τους δικηγόρους, για όλους τους δικαστές. Δεν είναι έτσι. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, υπάρχουν οι έντιμοι, αλλά σε όλους τους χώρους υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί και να μην είναι. Δεν είπε κάτι ο κύριος Στατούλης, πολιτική κρίση έκανε. Τρίτον, και θα τα πει και ο ίδιος, τρίτον, ο κύριος Μαργέλης αυτές τις μηνύσεις που κάνει, τις κάνει κατόπιν αποφάσεων των διοικητικών του συμβουλίων του δικηγορικού συλλόγου ή τις κάνει ως πρόσωπο για να βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα? Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Συμφωνούν μαζί του όλοι οι δικηγόροι της Καλαμάτας και της Κυπαρισίας και της Μεσσηνίας, το σύνολο των δικαστών? Πώς παίρνει αυτή την ευθύνη και μπορεί να μιλάει εξ όλων αυτών? Ή κάνει ως Κώστας Μαργέλης τη μηνυτήρια αναφορά και απλά βάζει τον τίτλο του? Και τρίτον και τελευταίο και πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλω να το πιστέψω, πραγματικά σας το λέω, αλλά αν ο κύριος Μαργέλης χρησιμοποιεί το θεσμό της δικαιοσύνης και τη θέση του για να βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο και την επικαιρότητα, γιατί ο ίδιος έχει εκφράσει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, αυτό ξέρετε είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό, είναι και κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι και κάτι πάρα πολύ περίεργο. Καλό είναι λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλό είναι όταν εκπροσωπούμε ένα τόσο σημαντικό θεσμό, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, που είναι ο πρώτος επιστημονικός θεσμός, και να είστε σίγουροι ότι αν υπήρχε αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να εγκαλέσει γιατί τον κύριο Μαργέλη, γιατί μέσα στο Δικηγορικό Σύλλογο της Καλαμάτας θεωρώ ότι με αυτά που είπε σήμερα προσβάλλει τους ίδιους τους δικηγόρους τους οποίους εκπροσωπεί. Ποτέ δεν είπε ο κύριος Στατούλης για παραδικαστικά κυκλώματα, ποτέ ο κύριος Στατούλης δεν προσπάθησε να τους βάλει όλους μέσα σε ένα τσουβάλι, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο. Αλλά δεν περιμέναμε πραγματικά, το λέω και σαν προσωπική μου έκπληξη αυτό, ναι, δεν περίμενα ποτέ ο κύριος Μαργέλης να πιστέψει ότι μπορεί με μηνυτήριες αναφορές να αφαιρεί από έναν αιρετό το δικαίωμα της πολιτικής του κρίσης. Πάντως, αλίμονο, επαναλαμβάνω ότι πρέπει να διευκρινιστεί από την πλευρά της περιφέρειας τι είναι αυτό και τι σημειώνει την σχέση δικηγόρων με δικαστές. Έχετε ποτέ, συγγνώμη κυρία Κανελόπουλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί αρχίζουμε και χάνουμε τώρα τους ρόλους μας. Ναι. Έχετε δει ποτέ, ο κύριος Στατούλης είναι αιρετός, είναι περιφερειάρχης, έχει δικαίωμα, είναι η εντολή των πολιτών προς αυτόν να φύγει και να λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Αυτό που έχει πει ο κύριος Στατούλης εδώ και καιρό όφιλε να κινητοποιήσει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις έρευνας από τους κατά τον νόμο υπεύθυνους. Ο κύριος Στατούλης δεν το έχει πει μόνο ο κύριος Στατούλης. Το έχουν πει πάρα πολύ. 70.000 ευρώ το στρέμμα σε μια περιοχή που ξέρετε καλά πόσο πηγαίνουν. Πώς βγήκαν αυτές οι τιμές, πώς δόθηκαν τόσα πολλά χρήματα σε απαλωτριώς? Αυτό δεν απασχολεί. Πρώτη φορά το λέει ο κύριος Στατούλης αυτό. Άρα υπάρχει σχέση, επαναλαμβάνω το ερώτημα, υπάρχει σχέση δικηγόρων με δικαστές? Εγώ δεν θα σας απαντήσω σε αυτό. Ο κύριος Στατούλης δεν μασάει τα λόγια του, το ξέρετε. Τη Δευτέρα λοιπόν, κοντινή γιορτή. Τη Δευτέρα, θέλω να σας πω κάτι κύριε Κανελόπουλε και να κλείσω. Θα πούμε και πολλά άλλα πάνω σε αυτό. Αύριο. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι πολύ σοβαρά και χρειάζεται όλοι να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Αυτά που συνέβησαν, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν
είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν όλους. Δηλαδή, βλέπετε, μισό λεπτό, αυτό που μου λέτε και αυτά που θα γίνουν, βλέπετε μια στοχευμένη επίθεση κατά της περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά του κυρίου Τατούλη. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Αλλά τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά. Θέλω να κλείσω με κάτι πολύ ευχάριστο. Να. Θέλω να πω ότι το πρώτο θέμα το οποίο αναφέρατε σήμερα στο δελτίο σας με κάνει πραγματικά πολύ περήφανη και εμένα προσωπικά και όλη την Περιφερειακή Αρχή που αυτό το αεροδρόμιο ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος σπάει ρεκόρ, συνεχίζει και σπάει ρεκόρ, έχει παρουσιάσει σύν 26, έχει γίνει το πρώτο αεροδρόμιο στη χώρα για το 2016 σε αύξηση αφήξεων και σπάει το φράγμα των 100.000 αφήξεων. Και θέλω να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης πριν από λίγο με ενημέρωσε, βρίσκεται στη Ζυρίχη μαζί με 4 αντιπεριφερειάρχες. Όπως όλα δείχνουν, η Ελβετή, μία από τη η μεγαλύτερη δύναμη στη λειτουργία των σιδηροδρόμων της Ευρώπης, έχουν εγκρίνει και προτείνουν στο Υπουργείο, στην Τρενοσέ, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, να οριμάσει το φάκελο για την επαναλειτουργία του τουριστικού τρένου στην Πελοπόννησο. Ένας σχεδιασμός γραμματικός του Περιφερειάρχη. Ωραία, θα δούμε και θα πούμε πολλά περισσότερα, φαντάζομαι, και τη Δευτέρα και αύριο. Οι πολίτες, να ξέρετε, σας το λέω υπεύθυνα αυτό, γιατί με αυτά που ζω τις τρεις-τέσσερις τελευταίες μέρες, μπορώ και εγώ πραγματικά και έχω μία πιο ξεκάθαρη άποψη για κάποια θέματα. Να ξέρετε, οι πολίτες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει έναν αγώνα να δημιουργήσει μια νέα οικονομία. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και αν εξυπηρετούν, δεν τους απασχολούν. Να είστε απολύτως σίγουρος για αυτό που σας λέω. Λοιπόν, κύριε Νικολάκο, να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ. Μεγαλοπρέπεια, συμμαχική στήριξη και εθνική αποφασιστικότητα τα μηνύματα που κυριάρχησαν σήμερα στην Πύλο. Λαμπρός εορτασμός για την επέτειο της ναυμαχίας του Ναυμαρίνου 189 χρόνια μετά και όλοι με σθένος τίμησαν τις ηρωικές προσπάθειες των προγόνων για την ελευθερία των Ελλήνων. Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια στην περιοχή της Πύλου τιμήθηκε σήμερα η επέτειος της ναυμαχίας του Ναυμαρίνου. Η θρηλυκή ναυμαχία που έγινε στον όρμο του Ναυμαρίνου αποτελεί ορόσημο στην έκβαση ελληνικής επανάστασης για την ελευθερία. Το πρωί πραγματοποιήθηκε η δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πύλο, κατά την οποία προέστη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος. Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας ακολούθησε η μετάβαση του Ιερού Κλήρου των Επισήμων των Στρατιωτικών Αγημάτων και του Κοινού στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων. Μπροστά στο μνημείο των Τριών Ναυάρχων έγινε η επιμνημόσυνη δοήση και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. Αυτός, κύριε Ανάπαυσον, και τας ψυχάς πάντων των εν την ναυμαχία του Ναυαρίνου πεσόντων Ελλήνων και Φιλελλήνων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεων. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Ελένη Βολονάκη, λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αποφάσισαν να επέμβουν και να απελευθερώσουν τους
Ξεχωριστή και η παρέλαση των σχολείων και στρατιωτικών τμήματων αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων. Θερμής υποδοχής έτυχε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τίμησε τις επετειακές εκδηλώσεις με την παρουσία του. Λαμπρή γιορτή στο Ναβαρίνο για την επέτειο του Ναβαρίνου. Μια επέτειο η οποία δείχνει την αποφασιστικότητα του έθνους μας και θα πρέπει για την αναγέννηση του έθνους μας να συνεχίσουμε τον αγώνα με συνέπεια και πάλι αποφασιστικότητα για το καλό όλου του κόσμου, όλων των Ελλήνων. Εκ μέρους της Βουλής παρέστη η βουλευτής Μεσσηνίας Γιώτα Κοζομπόλια Μανατίδη, ενώ όλοι στο μήνυμά τους στάθηκαν στην σημασία της ενότητας και το διαχρονικό μήνυμα της επετείου. Να τιμήσουμε τη θυσία αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των συμμάχων, που δεν γύρισαν στις πατρίδες τους και μείνανε σε αυτά εδώ τα νερά. Και θέλω να τονίσω τη σημασία που έχει η απόφαση των λαών να αποφασίζουν για την ελευθερία τους και τη σημασία που έχουν οι συμμαχίες και η διπλωματία που μπορούν να στηρίξουν αυτές τις αποφάσεις. Και αυτό το μήνυμα παραμένει σταθερό για πάντα. Και θέλω να πω ότι σε εκείνους που θυσιάστηκαν, εμείς αυτό το ιδανικό το κρατάμε ζωντανό, να υπερασπίσουμε τα ιδανικά της ελευθερίας. Πριν 189 χρόνια, εδώ, στον δρόμο του Ναβαρίνου, οι συμμαχικές δυνάμεις έδωσαν την τελευταία μάχη για να έχουμε μια Ελλάδα ανεξάρτητη και ελεύθερη. Σήμερα δίνουμε τη δική μας μάχη, την οικονομική μάχη. Έτσι λοιπόν και η Ευρώπη πρέπει να κάνει το χρέος της. Να είναι κοντά στη χώρα μας και εμείς ενωμένοι να παλέψουμε για το αύριο των παιδιών μας. Μια λαμπρή μέρα της ελληνικής, της μεσσηνιακής ιστορίας, αλλά και ένα μήνυμα για τη συνεργασία λαών και κρατών όταν η αξία που διακυβεύεται είναι ανώτερη των πάντων. Το παρόν της εκδηλώσης έδωσε και ο αρχηγός Στόλου, αντινάβαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης. Μια γιορτινή μέρα για όλη την Ελλάδα, μια γιορτινή μέρα για όλους τους Έλληνες, για όλη την Ελλάδα. Το πολεμικό ναυτικό τιμά με την παρουσία του την αμαχία που ελευθέρωσε την πατρίδα μας. Η δεύτερη σημαντικότερη ναυμαχία στην ιστορία της Ελλάδας μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η φρεγάτα Ναβαρίνο στον όμο Ναβαρίνο του Δήμου Πύλου Νέστορος ήρθε να δείξει ότι το ναυτικό είναι πάντα εδώ. Για όλη την Πύλο, για όλο το Δήμο Πύλου Νέστορος, για όλους τους Έλληνες, πάντα παρόν να δείχνει την αποφασιστικότητα όλης της πατρίδας μας. Περνάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου και που γι' αυτόν τον λόγο έχουμε σήμερα τον εκπρόσωπο της Αλφα Expo εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης BEST, τον κύριο Άγγελο Καραμπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του BEST TV. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε τηλεφωνικά. Όλες αυτές τις μέρες έχουμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τα επιμελητήρια που θα δώσουν ένα βασικό ρόλο. 9 Νοεμβρίου, ένα περιφερειακό σύνθημα αλλά και στίχημα για μια πολύ μεγάλη έκθεση που για πρώτη φορά παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά στην καρδιά της Πελοπόννησης, στην Τρίπολη. Κύριε Κανελόπουλη, όπως το είπατε, πραγματικά είναι ένα στίχημα. Η Πελοπόννησος Expo, μια έκθεση. Όλη η Πελοπόννησος σε μία έκθεση. Αυτό που λέμε, το σύνθημά μας δηλαδή, όλη η Πελοπόννησος σε μία έκθεση. Είναι ένα γεγονός μεγάλο που θα γίνει 9 με 13 Νοεμβρίου στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, σε συνεργασία των 7 επιμελητηρίων της γεωγραφικής Πελοποννήσου, των 5 της περιφέρειας Πελοποννήσου και των 2 Ηλίας και Αχαΐας, δηλαδή, με τη στήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη στήριξη του Enterprise Greece, του Δήμου Τρίπολης και όλων αυτών των φορέων που είναι εδώ μαζί μας σε αυτό το μεγάλο γεγονός Πελοποννήσου. Είναι γεγονός ότι παίρνει χαρακτηριστικά, όπως είπατε και εσείς, περιφερειακά και αυτό που θα δούμε είναι η ανάδειξη της τοπικής οικονομίας και των χαρακτηριστικών των στοιχείων
που δείχνουν Πελοπόννησο, τη γεωγραφική Πελοπόννησο. Κύριε Κανελόπουλε, από ό,τι γνωρίζετε, η Πελοπόννησο δεν έχει να. Δεν έχει να, να ζηλέψει τίποτα. Να ζηλέψει τίποτα, ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλη παραγωγή. Έχει πολύ μεγάλο εξαγωγικό κομμάτι. Έχει πολύ υγιές εμπόριο. Μέσα στην κρίση που διανύουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν. Εκεί προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την παραγωγή, το εμπόριο, τη βιομηχανία και το εμπόριο γενικότερα σε αυτό το γεγονός εκεί στην Πελοπόννησο Expo, στη βιομηχανική της Τρίπολης, από τις 9 ως 13 του μηνός. Όλο αυτό το γεγονός με τη στήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου που γίνεται, πιστεύουμε ότι θα είναι το μεγάλο γεγονός σε αυτό το γερό, το μεγάλο οικονομικό γεγονός. Θέλω να σου πω το εξής. Για πρώτη φορά συνεργάστηκαν τόσα επιμελητήρια μαζί για να πετύχουν ένα σκοπό. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που πραγματικά ήταν από τους πρώτους αρρωγούς αυτής της έκθεσης, όπως επίσης όλους τους πρόεδρους, καθώς επίσης και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, τον κύριο Γιάννη Μπουντρούκα, που ξεκινήσαμε αυτό το σκοπό μαζί. Και νομίζω ότι θα το δείτε το αποτέλεσμα εκεί ακριβώς, όταν θα συμμετέχουν σε αυτό το γεγονός πάνω από 250 εκθέτες από όλη την Πελοπόννησο αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, κάποιοι από τη Βόρεια Ελλάδα και παντού, όταν θα δείτε όλα αυτά τα γεγονότα που θα γίνουν, πελοποννησιακή διατροφή, ένα που θα στηθεί μέσα στην έκθεση, ένα μπακάλικο παραδοσιακό, πελοποννησιακό, που θα μαγειρέψουμε μέσα από εκεί, από τον μπακάλικο, δηλαδή τα προϊόντα που θα μαγειρέψουμε μέσα στην κουζίνα, με καταξιωμένους σεφ. Όλοι τους παραγωγούς, όλους που πραγματικά φτιάχνουν ένα προϊόν και το προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο. Εκεί λοιπόν θα εκθέσουν όλη η παραγωγή τα προϊόντα τους με τη στήριξη πολλών δήμων. Να σας πω ένα, πραγματικά συμμετέχουν σχεδόν οι περισσότεροι δήμοι από την Πελοπόννησο στην έκθεση με παραγωγούς. Επίσης θέλω να σας πω τη στήριξη του Enterprise Greece. Θέλω να σας πω ότι το Επιμελητήριο Αρκαδίας φιλοξενεί 24 πιθανώς εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό, από την Πολωνία, από την Νορβηγία, από τη Σουηδία, αγοραστές που θέλουν τα πελοποννησιακά προϊόντα. Και εκεί λοιπόν ο κάθε παραγωγός. Άρα για να το καταλάβουμε, θα γίνουν και συναντήσεις. B2B συναντήσεις. B2B συναντήσεις που έτσι, θα ακριβώς, και έτσι και παραγωγό με αγοραστές από το εξωτερικό. Των παραγωγών της Πελοποννήσου με αγοραστές από το εξωτερικό. Που θα είναι 24 αγοραστές με μεγάλη δυναμική στη χώρα τους διανομής και θέλουν να βάλουν το ελληνικό προϊόν στη διανομή τους, και αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούνται εδώ για 2 μέρες στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, και θα κάνουν συναντήσεις με όλους τους παραγωγούς της Πελοποννήσου. Όποιος λοιπόν παραγωγός θέλει μπορεί να δηλώσει το Επιμελητήριο Αρκαδίας που έχει αναλάβει αυτή την εκδήλωση των B2B για να συναντηθεί με τους ξένους παραγωγούς. Μπορεί να μάθει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι από το site του επιμελητηρίου ή απευθείας με μια επικοινωνία στο επιμελητήριο ή από το site της έκθεσης, και να μπορεί να δει πραγματικά και να έρθει να δηλώσει, να συμμετέχει στην έκθεση και να δηλώσει ότι θέλει να συμμετέχει στα B2B. Είναι μια εξαιρετικά αναβαθμισμένη έκθεση όπου το αναφέρετε και εσείς, και μόνο ο αριθμός των 250 και πλέον εκθετών που συμπληρώνεται αυτό το καταδεικνύει. Μιλάμε για ένα οικονομικό στίχημα, εγώ θα πω, για την Πελοπόννησο, έτσι όπως διαμορφώνεται, ιδιαίτερα σε τέτοιες κρίσιμες εποχές. Κύριε Κανελόπουλε, είναι πραγματικά οικονομικό στίχημα. Η έκθεση διοργανώνεται σε ένα κτίριο που είναι πάνω από 8.000 μέτρα. Στο κεντρικό κόμβο της βιομηχανικής στην Τρίπολη, είναι 20 λεπτά από την Καλαμάτα, 20 λεπτά από το Άργος, 20 λεπτά από την Κόρινθο, άρα λοιπόν είναι κόμβος πραγματικός. Και είναι πραγματικά ένα στοίχημα που θέλουμε να δίνουμε μεγάλη έμφαση στο αγροδιατροφικό κομμάτι της Πελοποννήσου. Δηλαδή αυτό που λέμε χωράφι ράφι, ας πούμε, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε νέες τεχνολογίες για την καλλιέργεια των αγροτικών προϊόντων, νέες τεχνολογίες για την κτηνοτροφία, και αυτά που παράγει ο αγρότης από το χωράφι
που τα παίρνει ο συσκευαστής, τα συσκευάζει, τα εξάγει. Λοιπόν, αυτά τα προϊόντα θα τα δείξουμε όλα μαζί. Χωράφι ράφι, να το πούμε, πώς να σου πω. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο μεγάλο στοίχημα, γιατί η Πελοπόννησο έχει να δείξει προϊόντα. Είναι ένα όνειρο πραγματικό που παλέψαμε όλοι μαζί σε αυτό το διάστημα, και σίγουρα ένα είναι τα επιμελητήρια που θέλουν και έρχονται και συμμετέχουν, βοηθούν τους παραγωγούς να συμμετέχουν στην έκθεση. Ένα άλλο είναι ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου το στηρίζει αυτό το γεγονός, το έχει αγκαλιάσει αυτό το γεγονός για να πάει ψηλά στην πορεία. Εμείς λοιπόν ως διοργανωτές, με τη θέληση και με την εμπειρία που έχουμε, θέλουμε και εμείς να το πάμε, θέλουμε και εμείς να το πετύχουμε τον καλύτερο τρόπο. Γιατί θέλουμε να το πετύχουμε, γιατί πλέον δεν μπορεί να πάρεις κανένα ευρώ χωρίς να τα αποδώσεις από ένα επιχειρηματία. Διότι δεν το έχει, δεν είναι δύσκολο, περνάμε κρίση. Άρα λοιπόν θέλουμε να το πετύχουμε, και γιατί θέλουμε να το πετύχουμε ακόμα. Ένα δεύτερο στόχο, να αναδείξουμε τα πελοποννησιακά προϊόντα μέσα από την έκθεση. Να γίνει η έκθεση εργαλείο δουλειάς. Εργαλείο δουλειάς για τον Πελοποννήσιο και όχι μόνο επιχειρηματία, γιατί στοχεύουμε επισκεψιμότητα από όλη την Ελλάδα. Γιατί η Πελοπόννησος παράγει προϊόντα. Παράγει προϊόντα, έχει μεγάλη παραγωγή, έχει φυτώρια, έχει χίλια πράγματα. Πραγματικά. Και όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι μέσα στην έκθεση, γιατί δεν είναι μικρός ο αριθμός στην κρίση που διανύουμε. Δηλαδή σε αυτή την εποχή που διανύουμε 250 και πάνω εκθέτες, δεν είναι μικρός ο αριθμός. Όσοι έχουν το περιθώριο, το χρονικό να δηλώσουν κάποια συμμετοχή κτλ. Η έκθεση περίπου είναι πάνω από 80% σήμερα σαν σε κάλυψη του χώρου. Αρκεί να σας πω ότι θα βάλουμε και ένα πρόσθετο χώρο να φιλοξενήσουμε το αυτοκίνητο, το τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα, ένα πρόσθετο χώρο από το κτίριο, γιατί εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια σε αυτό το γεγονός και στηρίζουν τον μικρό παραγωγό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο μικρός παραγωγός σε ένα μικρό χωριό, ας πούμε, που τυποποιεί ένα προϊόν, δεν είναι εύκολο να συμμετέχει. Και αυτά τα λίγα λεφτά που πουλάμε 29 ευρώ το μέτρο, έτσι, δεν πουλάμε κανένα τίποτα χρήματα 80, 90, 100, 130 κτλ. Που κυμαίνουν διεκθέσεις. Γιατί για εμάς είναι ένα στοίχημα να πετύχουμε. Γι' αυτό βάλαμε και αυτή τη χαμηλή τιμή, τον 29 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανά τετραγωνικό μέτρο, για να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Για να αναδειχθούν τα προϊόντα της Πελοποννήσου, η παραγωγή γενικότερα της Πελοποννήσου και το εμπόριο. Και πέρα από όλο αυτό, κύριε Καραλόπουλε, αν έχω ένα λεπτάκι χρόνο να σας πω, είναι ότι δεν θέλουμε μόνο να έχει επισκεψιμότητα για το κοινό η έκθεση. Θέλουμε να έχει επιχειρηματικές πραγματικά συναντήσεις. Δηλαδή ο Μεσσήνιος επιχειρηματίας να κάνει δουλειά με τον Κορίνθιο επιχειρηματία. Ο Πατρινός επιχειρηματίας από την Αχαΐα, ας πούμε, να κάνει δουλειά με την Τρίπολη, με τις Αρκαδίες. Μια ενδοπεριφερειακή συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτό ακριβώς, γιατί ξέρετε κάτι, πολλές φορές τι παθαίνουμε με την παραγωγή. Δεν ξέρουμε τι βγαίνει δίπλα στο σπίτι μας. Ένας άνθρωπος παράγει κάποια προϊόντα. Δεν ξέρουμε ότι το παράγει εκεί. Σωστά. Το βρίσκουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ και το αγοράζουμε. Αυτό είναι λοιπόν η έκθεση. Αυτό είναι. Θέλουμε να γίνει εργαλείο δουλειάς για τον παραγωγό, για τον επιχειρηματία, για τον τελικό καταναλωτή. Εκεί στοχεύουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου και μπορεί άνετα οποιοδήποτε πολίτης να επισκεφτεί το χώρο, να δει από κοντά τα προϊόντα, που είναι και το βασικό φυσικά. Όπως το είπατε, κύριε Κανελόπουλε, 9-13 Νοεμβρίου, το μεγάλο εμπορικό γεγονός της Πελοποννήσου στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Τετάρτη επίσημα γένεια, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μόνο απόγευμα 5 με 10, Σάββατο, Κυριακή 10 με 10. Καλούμε λοιπόν τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον τελικό καταναλωτή, τον επιχειρηματία γενικότερα από όλη την περιοχή της Πελοποννήσου να επισκεφτεί αυτό το γεγονός. Διότι καλά είναι τα όνειρα να κάνουμε εκθέσεις με 250 παραγωγούς, με 250 επιχειρηματίες, με δήμους, με. Άμα δεν έχει επισκεψιμότητα, όλα χαλάνε κάπου. Άρα λοιπόν καλούμε όλον αυτόν τον κόσμο να επισκεφτεί. Είναι τόσο κοντά και θα χάσει μία ώρα από τον χρόνο του, αλλά δει πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα και συνέχεια να πούμε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία που μου κάνατε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς. Ξεχωρίζουν οι αναφορές του Ποιμενάρχη της Μεσσηνίας με έμφαση στα όσα εξελίσσονται γύρω από τον διάλογο που έχει ανοίξει για το μάθημα των θρησκευτικών και τον τρόπο διδασκαλίας. Στο ζήτημα αυτό εστίασε σε ομιλία του και στο χθεσινό αγιασμό στην Χριστιανική Ένωση Καλαμάτας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και της κυβέρνησης σχετικά με τις αλλαγές γύρω από το μάθημα των θρησκευτικών. Με μια εμπεριστατωμένη ανάλυση προσέγγισε το όλο θέμα ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, στέλνοντας παράλληλα ένα καταλυτικό μήνυμα, αλλά και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου. Και να τεθούν αφενός οι αρχές οι οποίες είχαν αποφασιστεί, δηλαδή η υποχρεωτικότητα του μαθήματος, η διατήρηση των ορών διδασκαλίας και ο ορθόδοξος προσανατολισμός του περιεχόμενου του μαθήματος, και επιπλέον να κατατεθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την Εκκλησία οι νέες παρεμβάσεις της και διορθώσεις της και επισημάνσεις της επί του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών υπό τον τύπο των τριών κύκλων, όπως αυτοί υπεδείχθησαν και έτσι όπως κατεστρώθη το νέο αναλυτικό πρόγραμμα από τη ΔΙΣ ήδη από το 2011. Ο Ποιμενάρχης του Νομού συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή που έχει ορίσει διαρκής Ιεράς Σύνοδος για τον διάλογο που έχει ξεκινήσει με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς την διδασκαλία των θρησκευτικών. Χθες, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Χριστιανική Ένωση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τόσο η παρούσα επιτροπή, όσο και η πλειονότητα των ιεραρχών, δεν κινείται σε αυτή την προσπάθεια με μια διάθεση τοπάθειας ή συμβιβασμού. Αναδιαλεκτικά, θεωρεί ότι είναι δυνατόν να βρεθούν προτάσεις διορθωτικές του νέου αυτού προγράμματος, αφενός διότι, όπως σας είπα, και άλλες ετερόδοξες εκκλησίες στην Ελλάδα έχουν υποβάλει αντίστοιχο υπομνηματισμό με υποδείξεις που θεωρούν ότι υπάρχουν ακραία στοιχεία και σημεία μέσα τα οποία δεν είναι αποδεκτά από τις εκπαιδευτικές κοινότητες. Αλλά και αφετέρου θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία και πιστεύω ότι εάν μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τόσο το θέμα της μεθοδολογίας όσο και της κατανομής της ύλης προς αυτό το περιεχόμενο θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή γραμμή ώστε τα νέα προγράμματα από την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην ολόκληρότητά τους με νέα συγγράμματα. Κορμός αυτών των διορθώσεων θα είναι οπωσδήποτε για την Εκκλησία της Ελλάδος και για την Επιτροπή η διατήρηση του ορθοδόξου προσανατολισμού του περιεχομένου των νέων προγραμμάτων. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα και αμετακίνητα ότι η ορθόδοξη πίστη έχει τεράστια διαφορά από τα άλλα χριστιανικά δόγματα. Δεν είναι απλά ένα δόγμα θρησκευτικό, όπως οι άλλες θρησκείες. Στηρίζεται πάνω στην ελληνική σκέψη, στην αγάπη, στις αληθινές συνήθειες που απορρέουν από τα βάθη των αιώνων, στο χαρακτηριστικό και ξεχωριστό τρόπο της ζωής των Ελλήνων. Η ορθόδοξη πίστη είναι συνδεδεμένη με την κληρονομιά, την ιστορία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Ξεχωρίζει για τη διδασκαλία της περί μετάνοιας, περί συγχώρησης, περί διαλόγου, περί ελευθερίας, που ας σαν αποτέλεσμα έχει επίσης, είναι το αποτέλεσμα μέσα από τον εμπλουτισμό, από την ελληνική σκέψη που είναι πάρα πολύ πλούσια. Η ελληνική αστυνομία γιορτάζει την ημέρα της αστυνομίας μαζί με τη μνήμη του προστάτη του σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Εορτασμή σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας και την περιοχή της Αργολίδας. Τον προστάτη της, Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο, γιορτάζει σήμερα η ελληνική αστυνομία. Στην Μεσσηνία, όπως και σε όλη την χώρα, τελέστη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπάντης του Σωτήρος και ακολούθησε διεξίωση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σήμερα γιορτάζει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας τον προστάτη μας Άγιο, τον Άγιο Αρτέμιο. Εύχομαι σε όλο το αστυνομικό προσωπικό χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, να είναι πάντα δυνατό να προστατεύει τους Έλληνες πολίτες. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε τον προστάτη Άγιο μας, Άγιο Αρτέμιο, της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Άγιος Αρτέμιος, κατά τη διάρκεια της ζωής του, πάλεψε για την ασφάλεια και την ειρήνη των πολιτών. Ιδανικά και αξίες για τις οποίες και τελικά θανατώθηκε. Έτσι και η ελληνική αστυνομία στη σημερινή οικονομική κρίση που ζούμε καθημερινά παλεύει προκειμένου να εξασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια όλων των πολιτών. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους. Αξιωματικούς, είναι σημαντική μια γέννηση, μια κοινωνική καρδιά.
την αναγνώριση και την καταπόδοση του κοινωνικού αναγνώριση στην ελληνική αστυνομία και το σημαντικό έργο φοιτητική αστυνομική προσφορά προ τη χώρα και την κοινωνία. Όμως η 20η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο η μέρα εργασμού, δεν είναι μόνο η μέρα ψυχικής ικανοποίησης. Στο διεκτό τη προσφορά τη καρδιά υπάρχουν το αίσθημα τη ικανοποίηση και την αναγνώριση τη προσφορά μα, το αίσθημα του χρέου έναντι τη πολιτεία και τη κοινωνία. Να συνεχίσουμε να παραπονιόμαστε με υπάρκεια και το τελεσματικό τη προσδοκή και τη απαιτήση του. Ως πρόεδρος των αποστράτων αστυνομικών θα ήθελα να πω χρόνια πολλά για την ημέρα και να είναι καλά στο έργο το οποίο επιτελούν. Η ελληνική αστυνομία σήμερα τιμάει και εορτάζει τον Άγιο Αρτέμιο, προστάτη της, και γι' αυτό βλέπετε όλον αυτόν τον κόσμο να έχει παραβρεθεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για να τιμήσουμε τον Άγιο μας. Είναι μια μέρα γιορτή. Θέλω να πω τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, αφού εορτάζουμε όλοι μαζί τον Άγιο μας. Δράση στο πλαίσιο των εορτασμών της αστυνομίας έγιναν λοιπόν και στην Αργολίδα. Έμφαση δίνεται στην πρόληψη, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών. Με αφορμή τον εορτασμό του προστάτου μας του Αγίου Αρτεμίου, δεν χάνω ευκαιρία όταν βλέπω κόσμο και ειδικά μικρά παιδιά. Θέλω να πω και εγώ δύο πραγματάκια για τα θέματα τροχείας. Εγώ λοιπόν είμαι ο Γιώργος Σταμέτος, ο διοικητής της τροχείας του Ναυπλίου. Εσείς είσαστε μαθητές του Δημοτικού και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, της 6ης Δημοτικού, που σημαίνει ότι όλοι είστε οδηγοί. Είναι κανείς που δεν οδηγεί ποδήλατο? Εσύ δεν οδηγείς ποδήλατο? Όπου να είναι θα οδηγήσεις και εσύ, άρα θα γίνεις και εσύ οδηγός. Από τη στιγμή λοιπόν που οδηγάμε ποδήλατο, είμαστε οδηγοί. Θα σας εξηγήσω στην πορεία γιατί. Γιατί το λέει ο νόμος. Σαν οδηγοί πρέπει να προσέχουμε ορισμένα πράγματα, να εναρμονιζόμαστε με αυτά που λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Τι λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Πώς πρέπει να κινούμαστε επάνω στους δημόσιους χώρους, δηλαδή δρόμους, πεζοδρόμια, είτε είμαστε πεζοί είτε είμαστε οδηγοί. Η αστυνομία συλλέγει τα πιστήρια και θα πρέπει και ασχολείται με την ανακάλυψη των δραστών και τη σύλληψή τους. Τι τους κάνει τους δράστες? Τους οδηγεί που? Στη δικαιοσύνη, παιδιά. Όχι στη φυλακή. Στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αποφασίζει τι θα τους κάνουμε τους δράστες. Η δικαιοσύνη. Και πολλές φορές πολλοί έχουν παραξενευτεί. Εμείς δεν παραξενευόμαστε, γιατί ξέρουμε πως λειτουργεί το δικαιικό μας σύστημα, το δίκαιό μας δηλαδή της χώρας μας, αλλά κάποιοι έξω παραξενεύονται και λένε γιατί αυτός, ξέρω εγώ, αφού έχει κάνει αυτό είναι. Αυτό αφορά τη δικαιοσύνη. Η αστυνομία, εάν τον συλλάβει και τον οδηγήσει εκεί, εξαντλείται η αρμοδιότητά της. Μετά πλέον είναι η δικαιοσύνη. Πώς γίνονται οι εξιχνιάσεις των αδικημάτων? Με επιστημονικές και μόνο μεθόδους. Θα δείτε, έχουμε ένα βιντεάκι το οποίο μας δείχνει τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και τα τμήματα αυτής και τη δουλειά που κάνουν. Εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών έγινε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Καλαμάτας. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο εγκαθίδρυσης πνεύματος εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τους πρωτοετής φοιτητές υποδέχθηκε και επισήμως σήμερα η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας. Σε εκδήλωση μάλιστα που έγινε στο αμφιθέατρο της σχολής Νικόλαος Πολίτης, εκτός από το καλωσόρισμα, έγινε και αναφορά στα όσα οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Σήμερα έχουμε καλέσει τους πρωτοετής φοιτητές για να τους υποδεχτούμε. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται επισήμως για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο μας και ιδίως στο τμήμα μας και στο άλλο τμήμα, δηλαδή στη σχολή μας, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι οι καθηγητές είναι δίπλα τους, ότι βρίσκονται σε μια σημαντική σχολή και, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν μια ιδέα για τις σπουδές που πρόκειται να κάνουν. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να μείνουν πίσω σε αυτές τις σπουδές. Δεν μπορούν να μείνουν μόνοι σε αυτές τις σπουδές. Άρα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Αυτό θέλουμε τώρα να τους δείξουμε και έχουμε καλέσει όλους τους συναδέλφους και από τη
και από τα εργαστήρια και ορισμένοι συγκεκριμένοι συνάδελφοι που θα τους πούν το τι πρέπει να κάνουν για να είναι πιο άνετοι οι σπουδές τους. Επίσης πρέπει να πούμε ότι θα τους ανακοινώσουμε ότι για πρώτη φορά λειτουργεί στη σχολή ένα τμήμα φοιτητικών σπουδών το οποίο θα τους παρέχει συμβουλές από έναν κατάλληλα εξειδικευμένο καθηγητή, ο οποίος θα τους παρέχει λοιπόν συμβουλές για τις σπουδές τους. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Θα τους περιεγάγουμε και θα τους δείξουμε βεβαίως στα εργαστήρια και οπωσδήποτε το τμήμα χειρογράφων ή το τμήμα παπύρων που έχουμε και θα τους περιεγάγουμε και στη βιβλιοθήκη για να ξέρουν τις διαδικασίες, εν πάση περιπτώσει, με τις οποίες θα εργάζονται εδώ οι φοιτητές μας. Θεωρούμε την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Σχολή Καλαμάτας, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει οργανωμένα να υποδεχόμαστε τους φοιτητές, τώρα που έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές και οι μετεγγραφές των φοιτητών μας, για ένα μικρό καλωσόρισμα, για να δουν τους τη δομή, τα προγράμματα σπουδών με τα οποία θα ασχοληθούν τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά και τις περαιτέρω δυνατότητες που έχουν στη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών και ευρύτερα για να δημιουργήσουμε έτσι το περίγραμμα της επαγγελματικής τους ενασχόλησης στο μέλλον. Είμαστε χαρούμενοι γιατί υποδεχόμαστε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών και πάλι και πιστεύουμε ότι δυναμώνει σταδιακά μετά το πέρας της πρώτης δεκαετίας της η Πανεπιστημιακή Σχολή Καλαμάτας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δυναμώνει σε αριθμό αλλά και σε προσφερόμενα και σε κύκλους προσφερόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στη Νέα Κύο, ο άνεμος είναι πιο δροσερός και οι άνθρωποι ευγενικοί και φιλόξενοι. Τα Σαββατοκύριακα στα ουζέρι της πλατείας και της οδού Αντιστάσεως, ρέει το ούζο, το κρασάκι και το τσίπουρο και οι μεζέδες, μικρασιατικοί και προκλητικοί. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το παγωτό σας ή το ποτό σας, παρακολουθώντας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των συλλόγων μας. Στο μεγάλο πεζοδρόμιο της παραλίας, απολαμβάνετε τον περίπατό σας παρέα με τους παραδοσιακούς ψαράδες της Νέας Κύου. Στο λιμάνι, οι καφετέριες και οι ψαροταβέρνες με όμορφη θέα στον αργολικό κόλπο ξεδιπλώνουν τη θέα από το ναύπλιο μέχρι το γραφικό Κυβέρι και Μήλους. Στις εκβολές του Ερασίνου ποταμού, δεκάδες τρεχαντήρια ξεψαρίζουν τα δίχτυα τους και προσφέρουν χρόνια τώρα, χειμώνα-καλοκαίρι, ολόφρεσκη την πραμάτια τους και όπως πάντα σε προσιτές τιμές. Η Νέα Κύος προσφέρει φιλοξενία, πράσινα πάρκα, ουζερί, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Κύου Αργολίδας. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιρεών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27 510 76 037. Το παλιό σας αυτοκίνητο είναι μόνιμο πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα σωρό υποχρεώσεις, ανακυκλώστε το και απαλλαγείτε από φόρους, τέλη, έξοδα συντήρησης. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Ecolan εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών. Κέντρο απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων Ecolan σταμάτηση γύπασης. Νέα Κύος Άργους. Τηλέφωνο 27510 63 383. Ecolan, ο οικολογικός τρόπος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Auto Σταυρόπουλος, εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και diesel, από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 27510 69 301.
Στην τρίτη ηλικία αρχίζει μια νέα ζωή. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας Παπαδοπούλιον. Στους πρόποδες του Ταΐγετου, με θέα το Μεσσηνιακό κόλπο, υπάρχει ένας εξαιρετικός τόπος για ανθρώπους που αγαπάμε, που θέτουμε σε ασφάλεια ιατρική παρακολούθηση, που φροντίζουμε με δραστηριότητες ευεξίας, πολιτισμού και καλής ψυχολογίας, που θέλουμε να είναι άνετοι με όποιο κινητικό ζήτημα, ελεύθεροι, καθαροί και ευτυχισμένοι. Πρότυπος οίκος φιλοξενίας τρίτης ηλικίας Παπαδοπούλιον, 15 λεπτά από το νοσοκομείο Καλαμάτας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Μία προσιτή πολυτέλεια για τους ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας ή αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 62235. Πληροφορίες papadopoulion.gr. Παπαδοπούλιον. Η ζωή είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ελάτε να το διαπιστώσετε. Επιστρέφουμε εμείς στην ενημέρωσή σας και συνεχίζουμε με τα ζητήματα της Αργολίδας. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, συνάδελφος η Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Θέλη. Ξεκινάμε ουσιαστικά με τα όσα εξελίχθηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Άπλιο, με το ζήτημα του νοσοκομείου να είναι στο επίκεντρο. Έτσι είναι, Θέμη. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Είναι γνωστό ότι μας έχει απασχολήσει το θέμα εδώ στον νομό πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια, δεδομένου ότι ένα νοσοκομείο λειτουργεί σε δύο κτίρια. Τώρα λοιπόν, με ένα mail το οποίο έφτασε στις διοικήσεις του νοσοκομείου το καλοκαίρι, ζήτησε να γίνει μια διαβούλευση προκειμένου πλέον να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να υπάρξουν κάποιες κλινικές, να συνεργαστούν τα νοσοκομεία σε έναν οργανισμό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τελικά, γιατί αυτό είναι απαράδειγμα. Δηλαδή, κάποιες φορές που εφημερεύεται ένα νοσοκομείο να μην υπάρχει ειδικότητα γιατρού στο άλλο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες. Το ζητούμενο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και οι ανάγκες τους ασφαλώς. Με τον τρόπο αυτό λειτουργίας οι ανάγκες δεν εξυπηρετούνται. Έτσι λοιπόν, το mail το οποίο ήρθε και ήταν στη σωστή κατεύθυνση ήταν να μοιραστούν ίσως και οι κλινικές, να ξέρουν να γίνει κοινή λειτουργία σε έναν οργανισμό, ώστε να μπορεί να υπάρχει κάλυψη, αλληλοκάλυψη των δύο κτηριακών πλέον μονάδων. Γιατί ουσιαστικά θα είναι ένας οργανισμός, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Έτσι λοιπόν, άρχισε μια διαβούλευση, δημοτικά συμβούλια κλπ. Υπάρχει μια κόντρα, αν θέλει, που τη δημιουργούν κυρίως νομίζω οι γιατροί, οι οποίοι δεν ξέρω, κάπως έτσι το εντοπίζω εγώ το θέμα, ή και άλλοι λόγοι, που δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν, προκειμένου να βγει μια κοινή απόφαση. Έτσι λοιπόν, συνεδρίασε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Ναυπλίου. Ήταν παρόντες και οι εργαζόμενοι και γιατροί και εκπρόσωποι των φορέων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ναυπλίου, μιλάμε πάντα. Και έτσι ετέθη το θέμα επιτάπητος προκειμένου να συζητηθεί, να ακουστούν οι απόψεις. Ήταν δηλαδή διερευνητικό κατά έναν τρόπο το Δημοτικό Συμβούλιο να συγκεντρώσει απόψεις για να μπορέσει να βγάλει μια απόφαση. Παρόν ήταν και ο βουλευτής Αργολίδας, ο Γιάννης Ομανιάτης, ο οποίος έδωσε μια δική του πρόταση λέγοντας ότι καλό είναι να αναθέσουμε σε ένα πανεπιστήμιο την μελέτη προκειμένου να τη συντάξει και να μπορέσουμε σε αυτά τα βήματα να πατήσουμε χωρίς να υπάρχουν, ας πούμε, διαφορές λόγω των σύμπαρξης των δύο πόλεων που αντιδικούν σε αυτό το σημείο. Αυτή η πρόταση ετέθη, τοποθετήθηκαν οι φορείς. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι κλείνει το νοσοκομείο αν το οργανόγραμμα το οποίο έχει θέσει το Υπουργείο εφαρμοστεί, γιατί είναι κάποιες κλινικές που δίνονται στον Άφλιο, οι περισσότερες στο Άργος, και γίνεται αυτό. Τώρα, πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, έκανε μια σωστή πρόταση, να κάτσουν όλοι οι φορείς και του Άργου και του Ναυπλίου και τα δημοτικά συμβούλια και οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος να μπορέσει να οργανώσει το θέμα ώστε να συλλειτουργήσουν τα νοσοκομεία και όχι να λειτουργούν ως δύο μονάδες ξέχωρες για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Αυτό νομίζω είναι και το καλύτερο. Πάμε σε ένα άλλο μείζον θέμα που έχει να κάνει με διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά την άλλη κατάσταση με τις φωτιές που ξεσπούν στις χωματερές. Θέμη, έχουμε αναφερθεί στο θέμα πολλές φορές σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε δει και τον τελευταίο καιρό το τι γίνεται ανάμεσα στην προσωρινή διαχείριση, το προσχέδιο τη συνεργασία των δύο Δήμων Άργου και Ναυπλίου. Είδαμε δημοτικά συμβούλια κλπ. Είπαμε όμως ότι το ζητούμενο είναι ότι μπορεί να διαβουλεύονται όλοι, όμως τα σκουπίδια παραμένουν στις παράνομες χωματερές, οι οποίες μάλιστα συχνά αναφλέγονται. Έτσι λοιπόν, για άλλη μια φορά, είχαμε ανάφλεξη στην χωματερή της Καραθώνας. Ο κόσμος εισπνέει αυτό που εισπνέει και αυτό που βλέπουμε και στα πλάνα μας, με αποτέλεσμα να διαβουλευόμαστε και τελικά τα σκουπίδια να μένουν σχωματερές και να γίνεται αυτή η ρήπαρξη του περιβάλλοντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και για τον αέρα που αναπνέουμε. Τελικά,
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, πρέπει να βρεθεί λύση. Τα πρόστιμα ήδη έχουν από το 2014, το 2014 μπει επιτάπητος. Θα πληρώνουμε, θα εισπνέουμε. Το πρόβλημα πρώτων πυλών πρέπει τελικά να λυθεί. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό το θέμα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και πάμε στα αυτοδιοικητικά ζητήματα και την παρέμβαση του Προέδρου της ΠΕΤ Πελοποννήσου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που εξελίχθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σωστά. Ο Δημήτρης Καμπόσος, ο Πρόεδρος της ΠΕΤ, παρευρέθηκε βέβαια στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Μας έκανε και δηλώσεις. Mm-hmm. Ήταν αιχμηρός όπως πάντα στις τοποθετήσεις του. Θεωρεί ότι έχουν αποψηλωθεί κατά έναν τρόπο οι Δήμοι από τη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος. Μάλιστα, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Καμπόσος και είπε ότι οι προηγούμενοι δήμαρχοι είχαν 24 εκατομμύρια ανά τετραετία. Ενώ τώρα ο Δήμος έχει μόνο 2,5 και εν τούτης παράγει έργο και πραγματικά με σύνεση και με σημάδεμα, αν θέλει, των οικονομικών, μπορεί και δίνει αυτά που δίνει στους πολίτες, αναφέρει και στην ανάπλαση και στα υπόλοιπα τα σχολεία και την αίθουσα τέχνης και πολιτισμού και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει αυτό το καιρό ο Δήμος. Μάλιστα, τα έριξε, όπως κοινά λέμε, και στην κεντρική πολιτική σκηνή, λέγοντας ότι πραγματικά και η αυτοδιοίκηση είναι μέσα στους πολίτες, προς τους πολίτες, και πρέπει πραγματικά να τους προσέχει και να έχουν την ανάλογη χρηματοδότηση για να μπορούν να κάνουν έργα. Καταρίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε εμείς όμως στα ζητήματα της Αργολίδας. Επανήλθε στην πλατεία Δημοκρατίας του Άργους η Λαϊκή Αγορά μετά από αρκετούς μήνες λόγω των έργων της ανάπλασης. Ωστόσο, από το Δήμο έγινε η επισήμανση της στήρησης των όσων ορίζει ο Δημοτικός Κανονισμός. Η Λαϊκή Αγορά στην παραδοσιακή της θέση, μετά από κάποιους μήνες που έπρεπε να φτιάξουμε αυτά τα έργα, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλουμε ακόμα λίγη δουλειά, όμως είναι προς χρήση. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω δύο πράγματα. Η Λαϊκή Αγορά θα πρέπει να είναι, επειδή είναι στο κέντρο της πόλης, επειδή είναι πάνω σε μια πλατεία αναδομημένη, θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο από αυτούς τους ίδιους να την προσέχουν. Ήδη λάβαμε μέτρα, ήδη είπαμε να μπουν από κάτω ειδικά πράγματα, να μπουν τάπες στα σίδερά τους, να μην χαράζουν τα μάρμαρα. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει, ήδη οι επόπτες σήμερα είναι εκεί. Όμως υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Οι λαϊκές αγορές γίνονται στην Αθήνα, γίνονται παντού σε δρόμους. Εμείς έχουμε μια πλατεία. Λοιπόν, δεν είναι εκεί πέρα να διαθέτουμε τον απόλυτο χώρο και να καταλάβουμε όλο το Άργος επειδή θέλουν να έχουν την άπλα τους. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένους, λέει η νομοθεσία, συγκεκριμένους διαδρόμους, τα είδανε μεταξύ τους, αποφάσισαν μεταξύ τους, οι ίδιοι πήρανε τις θέσεις τους, μια χαρά γίναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Θέλω λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους να ζητήσω την προσοχή τους, γιατί μια ανακαινισμένη πόλη όπως είναι η δική μας, όπως είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Άργους Μυκηνών, θα πρέπει να την προσέχουν. Βέβαια, για αυτούς που δεν προσέχουν, τα πρόστιμα θα είναι βαρύτατα. Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών. Περνάμε στην περιοχή της Λακωνίας και να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο τον Ηλία Μπονού. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Με μία είδηση με την παρουσία των επενδυτών από η Ιαπωνία στην περιοχή της Σπάρτης. Ναι, Θέμη, ήταν ιδιαίτερα σημαντική η έλευση στη Σπάρτη ενός γκρουπ Ιαπώνων επενδυτών και επιχειρηματιών τις προηγούμενες ημέρες. Οι Ιάπωνες επισκέπτες ήταν προσκεκλημένοι των αδελφών Αντριώτης στη Σπάρτη, όπου και διέμειναν για λίγες ημέρες. Πρόκειται για σημαντικούς επιχειρηματίες και επενδυτές της ιαπωνικής αγοράς, που κατέφτασαν και με επενδυτικές βλέψεις, αλλά δέχτηκαν και προτάσεις για τους τομείς των εξαγωγών, εισαγωγών, βιοτεχνίας, ελαφράς βιομηχανίας, τροφίμων και καλλυντικών. Κατά την αναγνωριστική αυτή επαφή, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν και να γευθούν με τα ποιημένα προϊόντα από την αγροτική παραγωγή του τόπου, όπως ελαιόλαδο και βότανα, σαπούνι, καλλυντικά, δοκίμασαν. Ταυτόχρονα διερεύνησαν τις προοπτικές ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού, με τη δημιουργία βέβαια ανάλογων υποδομών. Ηλία, να περάσουμε εμείς τώρα στα ζητήματα και στα τερτύπια του καιρού. Υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο προγνώσεις καιρικών φαινομένων επικίνδυνων και μέτρα και από το λιμενικό. Ναι, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επηρεάσει τα γενικά την περιοχή, αλλά καλό είναι να λαμβάνονται μέτρα. Ακριβώς. Λήψη αυξημένων μέτρων λοιπόν λόγω της επιδείνωσης του καιρού έχει ανακοινώσει το λιμενικό. Επισημαίνει επιδείνωση από σήμερα το βράδυ με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Τις πρωινές ώρες θα επηρεαστεί η δυτική Πελοπόννησος, ενώ Παρασκευή και Σάββατο η ανατολική Πελοπόννησος. Μάλιστα. Πάμε στην διάρρηξη ενός φαρμακείου αλλά και της μετέπειτα σύλληψης. Ναι, συνελήφθησαν σήμερα, πρωινές ώρες, στη Σπάρτη από αστυνομικούς της ασφάλειας, δύο ημεδαπή, ένας 30χρονος και μία 32χρονη αντίστοιχα,
γιατί λίγο νωρίτερα διέριξαν φαρμακείο στη Σπάρτη και αφαίρεσαν όχι φάρμακα, αλλά χρήματα, τα οποία τελικά βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Και κλείνουμε με την καθιερωμένη γιορτή Κάστανου στον Πάρνα. Για άλλη μια χρονιά, Θέμη, η Καστάνιτσα γιορτάζει τα κάστανά της και αναβιώνει ένα από τα παλιότερα και ομορφότερα έθιμα του χωριού, τη γιορτή του Κάστανου, με ρίζες από τα τέλη του 18ου αιώνα. Έτσι, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Οκτωβρίου, μέσα από τον Μπεστ, καλούν όλους τους Πελοποννήσιους, οι απανταχού καστανιτσιώτες, στην 33η γιορτή Κάστανου, στο όμορφο και γραφικό αυτό χωριό του Πάρνωνα. Είναι το αρχαιότερο τσακωνοχώρι του Πάρνωνα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ηλία. Επιστρέφουμε εμείς τώρα στα ζητήματα πολιτισμού. Στον χώρο της πειραματικής σκηνής παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα η νέα ποιητική συλλογή της Αγγελικής Σιδηρά. Τίτλος της συλλογής: Silver Alert. Τη νέα ποιητική συλλογή της Αγγελικής Σιδηρά με τίτλο Silver Alert παρουσίασε η πειραματική σκηνή της Καλαμάτας σε συνεργασία με τις εκδόσεις Κέντρος. Η εκδήλωση έγινε στον χώρο της πειραματικής, ενώ το βιβλίο παρουσίασαν η πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας Μαρία Τσαγκαράκη και η συγγραφέας Ζέτα Κουντούρη. Στην διάρκεια της εκδήλωσης που είχε ελεύθερη είσοδο, ακούστηκαν επίσης ποίηματα της Αγγελικής Σιδηρά μελοποιημένα από τον Πήλιο συνθέτη Θοδωρή Ξηδιά. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την ποιητική συλλογή της Αγγελικής Σιδηρά, Silver Alert. Δραστηριότητα έχει πάλι πραγματοποιηθεί από την πειραματική σκηνή. Συνήθως είμαστε κοντά σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και φιλοξενούμε πάντα ποιητές που έχουν αξιόλογες ποιητικές συλλογές. Και μόνο στο τίτλος έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει με ποικίλους τρόπους τον ψυχισμό του ευαίσθητου αναγνώστη, να το εκπέμψει σήμερα στην Αγερμού και να τον προειδεάσει για όσα θα ακολουθήσουν, συμβάντα που σκηνοθετεί πολλές φορές κατ' υπερβολή η ίδια η ζωή και που ούτε η ποιήτρια μπορούσε να υποψιαστεί όταν προετοίμαζε για έκδοση το υλικό της. Θα ακουγόταν ίσως σαν υπεροψία αν έλεγα ότι γνωρίζω σχεδόν κάθε στίχο της πλούσιας ποιητικής συγκομιδής της Αγγελικής Σιδηρά. Όμως κάτι τέτοιο νομίζω ότι πράγματι συμβαίνει. Και το αναφέρω μόνο και μόνο για να καταλήξω ότι η αίσθηση που μου αφήνει η πλούσια ως τώρα διαδρομή της είναι ότι πορεύεται κατά ένα παράξενο τρόπο σαν έτοιμη από καιρό, όπως θα φανεί και μέσα από κάποια βήματά της, με πλήρη επίγνωση της ματαιότητας και του φθαρτού του κόσμου τούτου. Μια επίγνωση όμως η οποία ευτυχώς δεν την εμπόδισε να γευτεί τη ζωή μέσα από όλους τους επιθυμητούς ανθρώπινους ρόλους που της χαρίστηκαν. Τα τοπία της, και όχι μόνο τα σημερινά, διαπνέονταν ανέκαθεν από μια κατασταλαγμένη και όρημη θλίψη, μια θλίψη που συνοδεύει την ένα η προσπάθεια συμφιλίωσης του ανθρώπου με το πεπρωμένο του. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.